από εδώ παίρνουν, θα παίρνουν 400 ευρώ. Την ένταξη ενός εμβληματικού έργου που θα αλλάξει χωρίς να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης, το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ανακοίνωσε το μεσημέρι από το Ρέθυμνο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο λόγος για το υπόγειο πάρκινγκ στην περιοχή των Τεσσάρων Μαρτύρων και για το θεματικό πάρκο που θα διαμορφωθεί υπέργεια προϋπολογισμού σχεδόν 24 εκατομμυρίων ευρώ. Βλέπετε σήμερα ένα χώρο που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης, 7,5 στρεμάτων. Ο οποίος είναι τσιμέντο, όπως είπε ο Δήμαρχος, φιλοξενεί μόνο αυτοκίνητα, όχι ανθρώπους. Αλλάζει αυτό. Και αλλάζει χάρη στην προσπάθεια που έκαναν οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και στην δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα υπογειοποιήσει το πάρκι που βλέπετε σήμερα και από πάνω του θα γίνει ένας χώρος περιπάτου και ανάδειξης πάρα πολλών σύνθετων στοιχείων που έχει η πόλη του Ρεθύμνου. Βάση μελέτης θα γίνει πλήρης υπογειοποίηση του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων σε 2 ορόφους 400 συνολικά θέσεων, ενώ ο ελεύθερος χώρος στην οροφή θα διαμορφωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του σε θεματικό πάρκο με ελεύθερη πρόσβαση σχετικό με την ιστορία του χώρου και της πόλης. Είναι ένα καλοσχεδιασμένο έργο με πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν συμπλεχθεί. Χρειάζεται εδώ πέρα ειδικές στατικές μελέτες λόγω του ότι έχουμε υδροφόρο ορίζοντα στα 4,5 μέτρα. Χρειάζεται ειδικές μελέτες μόνωσης γιατί θα κάνουμε στην ουσία φύτευση δώματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε πολύ μεγάλη έκταση, 7,5 στρεμάτων. Θέλει όλους τους όρους πυρασφάλειας ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος. Νωρίτερα, ο Στέλιος Πέτσας επισκέφθηκε το κτίριο της Φιλαρμονικής, το οποίο επίσης έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του, όπως επίσης και το 16ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ σε σύσκεψη που προηγήθηκε με τους υπόλοιπους δημάρχους, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα Τρίτσης, καλώντας τους δημάρχους να την αξιοποιήσουν, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος απένταξης έργων. Εμείς δείχνουμε ευελιξία, ώστε να εντάξουμε έργα. Ακόμα και πάνω από το ονομαστικό πλαφόν, αν χρειαστεί αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε τους βαθμούς ευελιξίας που περιέγραψα πριν, ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά η ευθύνη μας απέναντι στους δημότες που περιμένουν να δουν ένα έργο από τη Δημοτική Αρχή ή από την Περιφέρεια ή από το Υπουργείο είναι ακέραια. Και επομένως, αν δεν προχωράει κάποιος, θα πρέπει να αφήσει τη θέση του σε κάποιον άλλον. Αυτή είναι η λογική της απένταξης ενός έργου και της ένταξης ενός άλλου. Όχι τιμωρητική, αλλά δυνατότητα να τρέξουμε, να φέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι τώρα που θα ξανακριθεί η Δημοτική Αρχή και η κυβέρνηση από τους πολίτες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο ένας σχεδιασμός από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορά τα έργα υποδομών στην Κρήτη, όπως επίσης και τα πολύ μεγάλα έργα υποδομών τα οποία πρόκειται το επόμενο διάστημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να εξαγγείλει από την Κρήτη όπου θα υπάρχει η κάθοδός του. Επόμενος σταθμός του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στην Κρήτη είναι αύριο τα Χανιά.